Πρόεδρε, όπως ανεφέρθηκε από αρκετούς άλλους συναδέλφους, η νομοθετική πρωτοβουλία για την ρύθμιση των διαφόρων δόσεων σε ληξιπρόθεσμες οφειλές συστοιχίζεται απόλυτα από μέρους της κυβερνήσεως και με την κοινωνία και με το αίσθημα δικαιοσύνης της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της αγοράς. Παρότι υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση η οποία διεφαίνεται έτη περισσότερο όσο περνούσε ο καιρός και αναγκαζόμαστε και εμείς όλοι να υπερασπιζόμαστε την ουσία αυτής της πρωτοβουλίας, σήμερα έρχεται να ρυθμίζει ένα καυτό θέμα και θεωρώ ότι κατά τούτο πρέπει όλοι να στηρίξουμε και να επιβραβεύσουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως. Απ' την άλλη μεριά φαίνεται ξεκάθαρα το έλλειμμα των επιχειρημάτων αλλά και της πολιτικής γενναιότητος που θα έπρεπε να είχε η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή ακριβώς τη στιγμή, κατά την οποία εάν κάποιος το έβλεπε διασταλτικά και σε καλύτερη, αν θέλετε, πολιτική θέαση, θα την βοηθούσε και αυτή την ίδια όσον αφορά την αποδοχή εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δυστυχώς, επανεβεβαίωσε και επανέλαβε για μία ακόμη φορά τον ίδιο μίζερο, άχαρο και θα έλεγα πολιτικά αδιέξοδο εαυτό τον οποίο τόσο καιρό επιδεικνύει σε αυτή την αίθουσα. Νομίζω ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία και έρχεται να δώσει την δέουσα διέξοδο στα μεγάλα οικονομικά διέξοδα που χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η οποία τις μαστίζει. Νομίζω ότι έρχεται επίσης να συμπορευτεί σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία κάνει τη μεγάλη στροφή και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τη στηρίζουμε. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, επίσης ότι πολλοί συνάδελφοι βουλευτές, οι περισσότεροι βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας, οι οποίοι με διάφορες τροπολογίες, αλλά και ομιλών κατά τη συζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης στην Βουλή πριν από λίγες μέρες, έθεσε. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δει η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά, παρότι προηγουμένως ο Υπουργός ο κ. Μητσοτάκης εφάνει ότι δεν έκανε αποδεκτή την 1950 τροπολογία συναδέλφων βουλευτών σχετικά με τις ρυθμίσεις των αγροτικών οφειλών. Είναι αδιανόητο να συμψηφίζονται οι οφειλές στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος και είναι αδιανόητο με βάση τον νόμο 4254 του 2014 να υποπαράγραφος Ι2 να δίνει τη δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία να παρακρατούν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως όλοι γνωρίζουμε, από τα ίδια του τα αρχικά είναι οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων, προσανατολισμού και εγγύσεων. Διαχειρίζεται κοινοτικά χρήματα, μεσολαβεί, είναι μεσολαβητής κοινοτικών επιδοτήσεων και κατά τούτο το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να παρακρατεί χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες αγρότες. Είναι διαρθρωτικό μέτρο ενίσχυσης της ελληνικής γεωργίας, της υπόθεσης που λέγεται ελληνική γεωργία και για την οποία όλοι μας, ανεξαιρέτως και οι κυβερνητικοί και εμείς οι βουλευτές οι οποίοι στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και τη μόνη διέξοδο εξόδου από τα τεράστια διέξοδα τα οποία έχει σήμερα η χώρα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να ληφθεί υπόψη, πρέπει να αναθεωρηθεί, να επαναδιατυπωθεί εκ μέρους σας, διότι είναι αδύνατον σήμερα όλοι εμείς να ερχόμεθα απολογούμενοι προς τον Έλληνα αγρότη σχετικά με την παρακράτηση κοινοτικών επιδοτήσεων. Επαναλαμβάνω, τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες αγρότες, υπάρχει άλλωστε και σχετική νομοθεσία και θα έλεγα γνωμάτευση, είναι χρήματα που αφορούν την ελληνική γεωργία. Και νομίζω ότι πρέπει έστω αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να το δει προκειμένου να υπάρξει ιδέουσα αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ.